Βαγγέλη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, δόξα σε Θεός, ζέστη έχει. Ζέστη αντέχουμε, έχει, ναι. Προχωράμε. Ευτυχώς το μπάσκετ παίζεται σε κλειστούς χώρους και κλιματιζόμενους χώρους, οπότε είναι καλά. Και με δροσιστικά στιγμιότυπα και ενσταντανέ, με την εθνική μας να μας δροσίζει. Πάμε καλά, Βαγγέλη, ναι, ανεβαίνουμε. Πώς είμαστε? Βελτιωνόμαστε, ναι. Βελτιωνόμαστε, δεν είμαστε ακόμα έτοιμα. Είμαστε στο 60-70%. Ναι. Αλλά βελτιωνόμαστε, είμαστε καλύτεροι. Από κάθε άλλη φορά τα τελευταία, θα λέω κάθε άλλη φορά, να φέρουμε στα τελευταία 13-14 χρόνια. Έτσι νομίζω και εγώ, ναι. Εντάξει, αν είχαμε και το Μίτογλου, όλα θα ήταν ιδανικά. Θα είχαμε όντως το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών. Mm-hmm. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Ναι. Δεν πειράζει ακόμα και έτσι όμως. Πάμε καλά. Θέλουμε δουλίτσα ακόμα σε κάποια πράγματα. Ειδικά όταν δεν είναι στο παρκέ ο Γιάννης. Έτσι. Ή σε κάποιο μάτς δεν θα παίξει. Εκεί θέλει δουλειά, γιατί η ομάδα εμφανίζει τις παθογένειες γνωστές. Στο μισό γήπεδο δυσκολευόμαστε. 5-5 δυσκολευόμαστε. Ναι. Ναι. Και θέλουμε και διάρκεια που δεν την έχουμε ακόμη, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν θα μονταριστεί πλήρως η ομάδα, τώρα έχει 16 παίκτες στην προετοιμασία ο Δημήτρης Τιτούδης. Ναι. Όταν θα κρατήσει τους τελευταίους 12, όταν το rotation θα πάει στους 8-9 παίκτες, ο ρυθμός και η διάρκεια θα έρθουν. Ναι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή στο τέλος του μήνα αυτά θα έχουν επιτευχθεί σωστά, όλα. Σωστά. Μένει να δούμε πώς θα δουλέψουμε στο μισό γήπεδο όταν δεν είναι ο Γιάννης μέσα και αν είναι όλοι υγιείς. Γιατί περιμένουμε τον Παπαγιάννη. Έτσι ο Σλούκας ξαναμπήκε. Θέλει μια εβδομάδα για να προσαρμοστεί και να είναι ο γνωστός Λούκας. Και μετά νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε ένα σκληρό μάθημα. Γερό μάθημα. Δεν λέω τεστ. Λέω μάθημα. Γιατί τέτοιο θα είναι, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε στη Σερβία. Το Βελιγράδι 25 του μήνα. Ναι, ναι. Στη Σερβία βέβαια θα είναι το πιο δυνατό παιχνίδι. Το πιο δυνατό και από το σημερινό και από το αυριανό με την Τουρκία. Πολύ περισσότερο και από το Βέλγιο που υποδεχόμαστε 28 του μήνα. 25-28 είναι τα προκριματικά για όσους δεν ξέρουν, ναι, για το παγκόσμιο κύπελο. Σωστά. Για το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε με τη Σερβία 25 στο Βελιγράδι θα δούμε τι ψάρια πιάνουμε όσον αφορά το μεγάλο στόχο που είναι ασφαλώς, το λένε όλοι. Ας μην το λέει ο προπονητής και οι παίκτες, είναι ένα μετάλλιο. Γιατί είμαστε τις 3-4 καλύτερες ομάδες, τουλάχιστον στα χαρτιά αυτή τη στιγμή, που θα λάβουν μέρος εδώ μπάσκετ. Λέω 3-4 γιατί υπολογίζω σίγουρα τη Σερβία, ναι, ασφαλώς τη Σλοβενία, σίγουρα τη Γαλλία και την Ελλάδα. Αυτές είναι ένα γκρουπ elite. Γαλλία, Σλοβενία, Σλοβενία, Γαλλία, Σερβία, Ελλάδα, βάλτε όποια σειρά θέλετε. Τώρα, αν θα βάλετε πρώτη ή δεύτερη την Ελλάδα, τρίτη τη Σλοβενία, δεύτερη Σλοβενία, πρώτη Σερβία, τέταρτη Γαλλία, δεν έχει σημασία. Είναι. Είναι όλες ομαδάρες. Λεπτομέρειες, τέτοια μάτς κρίνονται όταν θα έρθουν αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες. Σε αυτό το επίπεδο, λογικά αυτά τα μάτς θα κρυθούν σε λεπτομέρειες, τη βραδιά ενός παίκτη, στην ψυχολογία μιας ομάδας, στο timing, στο momentum, σε όλα αυτά. Εφόσον και βεβαίως όλα αυτά που λέμε, για να μην παρεξηγηθούμε. Εφόσον δεν τα φέρουν έτσι κατά τάξη των ομάδων στους ομίλους τους τέσσερις, mm-hmm, της πρώτης φάσης και δεν διασταυρωθούν έτσι. Εφόσον δεν διασταυρωθούν κάποιες από αυτές τις ομάδες, γιατί λένε ότι αυτά είναι τα... ναι, κάποιος θα μείνει έξω. Rankings, κάποιος θα μείνει έξω. Αν διασταυρωθούν, κάποιος θα μείνει έξω. Αν δεν διασταυρωθούν και πάνε από τα δικά τους μονοπάτια η καθεμία, ναι, αυτές είναι οι τέσσερις επικρατέστερες για την τετράδα, για τη ζώνη των μεταλλίων. Δηλαδή, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες. Εγώ περιμένω τη Γερμανία να δω πώς θα είναι. Ναι. Περιμένω να δω την Τουρκία στο τέλος πώς θα είναι. Σωστά. Τώρα παίζει καλά, χάνει κάποια μάτσα, αλλά δείχνει ένα μέταλλο. Δεν έχουν πολύ χρόνο μαζί. Όλοι τους, πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες προετοιμασίας. Περιμένω να τους δούμε. Οι Ιταλοί δεν φαίνονται να πατάνε γερά, αλλά θα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος στη δεύτερη αγωνιστική στο Μιλάνο για μας. Οι Κροάτες έτσι και έτσι. Όχι κάτι μεγάλο. Α δούμε. Τουρκία, Ισπανία, μήπως με Γκαρούμπα. Μήπως δηλαδή διεκδικήσουν μια οκτάδα αυτή τη στιγμή για τετράδα ούτε με το κιάλι. Όχι, Ισπανή. Αλλά... Ναι, Ισπανή όχι, αλλά... Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, όχι, Ισπανή όχι. Θα είναι δύσκολο. Δηλαδή αν τους βρούμε εμείς στους 8, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα το μονοπάτι τους. Δύσκολο να βρούμε αυτούς. Νομίζω πολύ πιο πιθανό να βρούμε τίποτα Γαλλοσλοβαίνους αναλόγως με τα αποτελέσματα. Μόνο αν βγούμε τέταρτη, κάτι τέτοιο. Αν βγούμε τρίτη, τέταρτη, κάπου το είχα δει. Ναι, δύσκολο να τους βρούμε εμείς. Αλλά και εμείς δεν τους βρούμε. Αν τους βρει κάποιος, κάποια από τις άλλες ομάδες που ανέφερα, ως φαβορί για την τετράδα, τους Ισπανούς θα τους κερδίσει. Τώρα εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα εμείς θα δυσκολευτούμε αν
βρεθούμε στους 8, στους 16 δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, ούτε στην πρώτη φάση των ομίλων για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Αν εμείς δυσκολευτούμε σε 8, θα δυσκολευτούμε μόνο αν βρούμε μια ομάδα του τύπου της Γαλλίας, του τύπου της Σλοβενίας. Μόνο έτσι. Καλά, ναι. Βαγγέλη, αυτό το πρόβλημα. Χαρακτηριστικά. Αυτό που λέμε το σουτ, το πρόβλημα κτλ. Πώς πάει εκεί το θέμα? Εγώ το έχω ξεχάσει. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί έχει αλλάξει στήλη η ομάδα μας. Δεν παίζουμε όπως παίζαμε. Όπως παίζαμε όλη την προηγούμενη δεκαετία. Δεν βασιζόμαστε στο περιφερειακό σουτ. Χτες, τώρα το έχω μπροστά μου, νομίζω κάτι πάνω από 30% πρέπει να είχαμε. Στο πρώτο μάτς με την Ισπανία είχαμε 41%, αλλά με λίγα τρίποντα, 7 στα 17. Εχθές πάλι σταθερά σουτάραμε στο 25%, στο τέλος του αγώνα σουτάραμε λίγο πάνω το 30%, αν δεν έχω κάνει λάθος. Δεν έχει σημασία το σουτ, έτσι όπως το ξέραμε παλιά και λέγαμε, μα δεν έχουμε σουτέ, δεν κερδίζουμε. Τώρα θα χρειαζόμαστε απλά την ατομική ενέργεια του Ντόρση, αν θα κολλάμε καμιά φορά, όπως κολλήσαμε χθες, ναι, τη ζώνη. Όντως. Όταν δεν είναι ο Γιάννης μέσα. Όχι όμως ότι θα πρέπει να περιμένουμε 40, 45, 50 ή 55% στο τρίποδο για να κερδίσουμε. Πλέον η εθνική με το στυλ που θα παίζει, που μοιάζει πολύ με το στυλ των αμερικανικών εθνικών ομάδων και ομάδων του NBA στο υψηλό επίπεδο, ενώ ομάδων play-off NBA, όχι κανονικής περίοδου απλά. Γρήγορο παιχνίδι. Run and gun κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι rebound τρέξιμο και λέει άπει κάρφωμα. Όχι στέκομαι και σουτάρω στον εφηδιασμό, και αυτό το ευνοεί πολύ το παιχνίδι του Γιάννη, αλλά να παίρνουμε τα rebound. Να παίρνουμε, ναι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την απώλεια του Παπαγιάννη, που εντάξει τώρα στα δοκιμαστικά, στις δοκιμές, στα προπονές κτλ. Είναι σημαντικό να μην έχεις το βασικό σου πέντε. Ναι, τεράστιο ζήτημα, γιατί αυτός θα ανοίξει και την άμυνα, έχει σουτάκι. Ανοίξει την άμυνα για να παίξει ο Γιάννης ένας εναντίον ενός, να μην γίνουν double team εκεί, που έκαναν χθες οι Πολωνοί, ναι, όταν δεν μπήκαν τα σουτ. Ο Αγραβάνης όμως είναι πολύ αξιόπιστος, είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Κώστας ανεβαίνει, κάνει απίστευτο step up. Καλός ήταν ο Κώστας. Καλός ήταν. Πολύ καλός, και όταν είναι οι δυο τους μέσα, με δύο τέτοια κορμιά και με το άνοιγμα χεριών που έχουν, δεν μπορεί να περάσει καμία μπάλα. Καμία πάσα. Ναι, ναι, καλώς. Γι' αυτό και οι Πολωνοί ό,τι έκαναν το έκαναν με τα τρίποτα. Κάποια στιγμή είχαν 6-7 σε ένα σημείο. Ναι. Θα μου πεις δεν λειτουργήσε περιφερειακή άμυνα. Εντάξει, κάτι θα δώσεις. Βεβαίως το δώσαμε υπερβολικά το σουτ, αλλά μόνο από εκεί μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και δεν θα βάζει σε κάθε περίοδο μια ομάδα 6-7. Δεν γίνεται να βάζουν όλοι 6-7, ναι, συνέχεια. Εντάξει, okay. Ναι, κανένας δεν θα βάλει 6-7 ναι, συνέχεια. Άρα εμείς βάζουμε 100, γιατί έχουμε σχεδόν 100 τρόπους, λέει ο λόγος, να σκοράρουμε με το Γιάννη μέσα. Ναι. Θα σκοράρουμε με coast to coast. Θα σκοράρουμε με δικό του παιχνίδι στο χαμηλό post. Θα σκοράρουμε με δικό του σούτ από μέση ή μακρινή απόσταση. Θα σκοράρουμε με καρφώματα. Θα πάρουνε σούτ όταν θα γίνει τείχος απέναντί του οι ακροβολισμένοι περιφερειακοί μας. Και κάποια θα μπουν. Κάποια δεν μπορεί να τα χάσει όλα ο Ντόρση. Δεν θα τα χάσει όλα ο Σλούκας. Δεν θα τα χάσει όλα ο Παπαπέτρου ή ο Παπανικολάου ή ο Λαρετζάκης. Εγώ έτσι νομίζω. Άρα εκεί το σουτ το έχουμε ξεχάσει, δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα παίξουμε στο μισό γήπεδο χωρίς τον Γιάννη και βασικά πώς θα έχουμε διάρκεια για 40 λεπτά. Και φυσικά το ζητούμενο είναι να είναι όλοι υγιείς. Ο Σλούκας, επαναλαμβάνω, επέστρεψε, θα βρει την αγωνιστική ετοιμότητά του, θα βρει τη φόρμα του. Το ζήτημα είναι να δούμε πότε θα γυρίσει και ο Παπαγιάννης, ναι, γιατί είναι κομβικός ο ρόλος του, όπως και του Αγραβάνη. Ευτυχές το step up του Κώστα Αντετοκούμπο, πολύ αισιόδοξη η χθεσινή παρουσία του Λούτζη, ναι, και του Λαρεντάκη, και έτσι φαίνεται ότι σιγά σιγά πάμε σε μια δωδεκάδα αναμενόμενη, με τελευταίο συναγωνισμό, δεν λέω ανταγωνισμό, μεταξύ Παναγιώτη Καραϊντάκη και Λούτζη για το πέμπτο γκάρ. Οι άλλες θέσεις νομίζω ότι λίγο έως πολύ έχουν κλείσει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει έκπληξη να μπει ο Κασελάκης στη θέση του Θανάση, παρότι ο Θανάσης είναι ανέτοιμος, γιατί τώρα δύο χρόνια δεν έχει πολλά μάτια στα πόδια του, ναι, αλλά η ενέργειά του, το πάθος του, χρειάζεται. Και άλλα πράγματα χρειάζονται, ναι, για την εθνική, ναι, ομάδα. Χρειάζεται. Νομίζω ότι τους 11 λίγους πολύ τους ξέρουμε, περιμένουμε τον 12ο και κάποια στιγμή μετά το Ακρόπολης οι 16 που είναι τώρα στην προετοιμασία θα γίνουν 14 και λίγο πριν από την αναχώρηση για το Μιλάνο θα μείνει η τελική 12. Μάλιστα. Βαγγέλη, σήμερα με Γεωργία Ηλία Ζούρος. Καλό τεστ.
καλό τεστ, καλύτερο από το θεσινό. Ναι. Το ακόμα καλύτερο βέβαια αύριο με την Τουρκία. Να δούμε αν θα παίξει ο Γιάννης. Θα αποφασιστεί το μεσημέρι. Υπάρχει περίπτωση να μην παίξει, να ξεκουραστεί. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει περίπτωση να ξεκουραστεί σήμερα. Εχθές έπαιξε 22 λεπτά, 22 και κάτι. Στο μάτς με την Ισπανία το πρώτο είχε παίξει 20 και 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Να δούμε αν θα παίξει σήμερα και πόσο. Λογικά αν θα παίξει, θα παίξει πάλι κανένα 20 λεπτό. Γιατί μάλλον θα ήταν προτιμότερο, νομίζω εγώ, αλλά θα το ξέρουμε το απόγευμα, να παίξει αύριο που είναι πιο δυνατό το τεστ. Ίσως βγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Σωστά. Αύριο. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν θα είναι και σήμερα στην ομάδα. Θα το δούμε αυτό. Είναι ο Μπουντεχόζερ εδώ, τα συζητάει με τον Ιτούδη. Λίγος πολύ γίνεται μια διαχείριση καλή. Όπως κάνει και στο NBA, όπως κάνει ο οργανισμός των Bucks με τον Γιάννη. Αυτό τώρα θα σου ρωτούσα. Πολύ μεγάλη προσοχή οι Bucks με τον Γιάννη. Ο προπονητής εδώ, επιτελείο εδώ. Χαμός, εντάξει, δίκαια. Ναι. Δίκαια. Έτσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, για τους καλύτερους. Αλλά πάρα πολύ μεγάλη, μου κάνει εντύπωση. Από τους έχουν... καλύτερους, δεν είναι ο καλύτερος. Ναι, δεν είναι ο καλύτερος. Από τους καλύτερους, ναι. Τον ναι, έχουν ναι. από κοντά πολύ όμως. Είναι στους 5 καλύτερους του κόσμου, μπορεί και στους 3. Είναι. Κάποιος άλλος από είναι στους 3. Αλλά όταν υπάρχει και LeBron ακόμα, με επέκταση για 97 εκατομμύρια χθες. Σωστά. Και με τους Lakers. Όταν υπάρχει Durant ακόμα. Ναι, υπάρχει. Όταν υπάρχει Στεφκάρη, ας πούμε, ναι. υπάρχει ο Γιάννης, βέβαια. Υπάρχει ο Γιάννης. Είναι μια τετράδα, πεντάδα πολύ μεγάλων παικτών. Είναι ευλογία που τον έχουμε εμείς λοιπόν. Ναι. Οι Bucks επίσης γνωρίζουν, του έχουν δώσει το maximum συμβόλαιο. Γνωρίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό και για το δικό τους οργανισμό ο Γιάννης να πάει καλά σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δεν έχει πάρει τίποτα με την εθνική ομάδα. Δεν έκαναν το back του Bucks. Άρα πρέπει να μπορούν να διαφημίσουν την πραγμάτια τους και με ένα μετάλλιο του Γιάννη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Όλα παίζουν ρόλο στο marketing. Βέβαια. Είναι μεγάλη. Στην Αμερική ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει marketing. Πάνω απ' όλα για πολλούς. Πάνω απ' όλα έτσι, για πολλούς. Έτσι, έτσι. Ωραία. Έτσι, έτσι. Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε το βράδυ. Να είσαστε καλά. Ελλάδα, Γεωργία, 9 η ώρα. 9 η ώρα. Έγινε, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς.